άνεργοι, το 1,5 εκατομμύριο άνεργοι, οι άστεγοι, οι ανασφάλιστοι, όσοι βρέθηκαν χωρίς περίθαλψη, οι νέες γυναίκες που μεταναστεύουν, τα κλειστά μαγαζιά, η καθημερινή απελπισία, διαψεύδουν τις διακηρύξεις του Σαμαρά για ανάκαμψη και πλεόνασμα. Άλλωστε, πώς να μετρήσει η εικονική πραγματικότητα προσπαθούν να μας σερβίρουν σε αδελφία ετήσεων των 8, όταν περπατάμε στους κανονικούς δρόμους μιας κανονικής πόλης. Η κυβέρνηση, η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο έχουν βαλθεί να κάνουν πράξη την πιο άγρια και βάρβαρη πολιτική σε αυτή τη χώρα. Στο όνομα της αποπληρωμής ενός χρέους που το βάφτισαν δημόσιο, ληστεύουν τον μόχθο μας οι εργοδότες και βιάζουν τη φύση οι επενδυτές. Την πολιτική αυτή ακολουθεί η πόρτα της καταστολής. Με απαγόρευση των διαδηλώσεων, με κυνήγι και καταστολή που το έχουμε ζήσει όλοι. Με την πλήρη ομοφωνία των ΜΜΕ της διαπλοκής. Και με το προμοτάρισμα της φασιστικής συμμορίας και των ταυμάτων εφόδου. Αυτή είναι μια εικόνα, η Αττική της κρίσης. Στην Αττική όμως τα 4 χρόνια που πέρασαν, γράφτηκαν και μεγάλες σελίδες αντίστασης και αγώνα. Είναι η άλλη εικόνα, η Αττική της ελπίδας. Οι γενικές απεργίες, η καταλήψη δημόσιων κτηρίων, οι πλατείες, εκείνο το μεγάλο μάθημα λαϊκής δημοκρατίας που ήταν η κερατέα, που άντεξε και νίκησε, το αντιφασιστικό κίνημα, οι λαϊκές συνελεύσεις στις γειτονιές, οι επιτροπές κατοίκων για κάθε ελεύθερο χώρο που κινδυνεύει στην Αττική. Αυτές ήταν οι μάχες που προκάλεσαν ρήγματα, αποσταθεροποίησαν κυβερνήσεις, οικοδόμησαν νέες μορφές λαϊκής ενότητας και αλληλεγγύης. Αυτές ήταν οι μάχες που βγάλαν στο προσκήνιο ένα ρεύμα μαχητικής δράσης και αντικαπιταλιστικής αναζήτησης, που ήταν παρόν και πρωτοστάτησε στους αγώνες, που πήρε πάνω του την υπεράσπιση των δημόσιων αγαθών, την αντίσταση στις ιδιωτικοποιήσεις και στις απολύσεις σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, την αντίσταση στη διάλυση των εργασιακών σχέσεων, τις μικρές και τις μεγάλες μάχες ενάντια στο ξεπούλημα και την τσιμεντοποίηση ελεύθερων χώρων, από το Πάρκο Δρακόπουλου και Ναβαρίνου μέχρι το Ελληνικό και τον Αστέρα. Αυτές οι κουκίδες αντίστασης στην Αττική όλο και πληθαίνουν. Απέναντι στην κοινωνική καταστροφή, απαντούν οι γειτονιές της αλληλεγγύης, απαντούν οι νέοι δρόμοι και οι τόποι της αντίστασης. Ο Καλλικράτης, για τον οποίο κανείς πια δεν μιλά, λες και είναι κάτι δεδομένο, δεν είναι ένα απλό νομικό πλαίσιο. Είναι το πιο αυταρχικό πλαίσιο υλοποίησης του μνημονίου στους Δήμους και τις περιφέρειες. Και αντί να ομοιούν στην υπεράσπιση τοπικής αυτοδιοίκησης, θα έπρεπε οι παρατάξεις της αριστεράς να βλέπουν κατάματα την πραγματικότητα. Δεν υπάρχει καμία αυτοδιοίκηση. Υπάρχει ένα τοπικό κράτος που λειτουργεί με όλες τις δεσμεύσεις των μνημονίων και του οικονομικού παρατηρητήριου των ΟΤΑ και τα συμφέροντα που πρακτορεύει ο Φούχτελ και η παρέα του. Ο Καλλικράτης επέβαλε τη συγκέντρωση της τοπικής εξουσίας σε όργανα όλο και πιο απομακρυσμένα από τους κατοίκους των πόλεων και των χωριών. Στους Δήμους και τις περιφέρειες του Καλλικράτη διαλύονται οι κοινωνικές υπηρεσίες, μειώνονται οι μισθοί, απολύονται οι υπάλληλοι για να προσληφθούν στη θέση τους άνεργοι με 450 ευρώ για 5 μήνες δουλειά. Και αυτό να το λένε κατά πολέμηση της ανεργίας. Παραχωρούνται σε ιδιώτες βασικές λειτουργίες των Δήμων. Αυξάνονται τα δημοτικά τέλη. Εμπορευματοποιείται ο πολιτισμός και κινδυνεύει κάθε δημόσιος χώρος. Η περιφέρεια Αττικής, με τη συγκυβέρνηση της παράταξης Γουρού και της παράταξης Κικίλια, πρωτοστάτησε στην εφαρμογή των μνημονιακών πολιτικών. Αποτέλεσε το στρατηγείο των περιβαλλοντικών εγκλημάτων. Στήριξε τα σχέδια καταστροφής στην Κερατέα για τα συμφέροντα του Μπόμπολα. Υπέγραψε τις λευκές νύχτες και την κατάργηση της κρυακάτικης αργίας στα μαγαζιά. Συνένεσε στις fast track επενδύσεις. Αποφάσισε το ξεπούλημα του ελληνικού στο Λάτσι και την πλήρη συμμετοποίησή του. Στηρίζει την ιδιωτικοποίηση του Αστέρα Βουλιαγμένης, την επέλαση της Κόσκο στο λιμάνι του Πειραιά. Στήριξε το έγκλημα με τα διόδια προς όφελος των εργολάβων. Πρωτοστάτησε στην εφαρμογή τοπικών συμφώνων απασχόλησης, ΚΙΝΣΕΠ, προγραμμάτων κοινοφελούς εργασίας με πεντάμινη απασχόληση και διαφήμισε μάλιστα την εμπλοκή της ως συμβολή στην αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου της Αττικής. Και μετά από όλα αυτά έχει το θράσος ως γουρός, ως άλλος τουρνάρας να διαφημίζει ότι η περιφέρεια έχει 313 εκατομμύρια ευρώ πλεώνασμα γιατί έκανε χρηστή διαχείριση. Οι ουρές των ανέργων στο Πέραμα, το συνεχιζόμενο περιβαλλοντικό έγκλημα στη Φυλή, οι χιλιάδες οικογένειες χωρίς ρεύμα, οι οικογένειες που περιμένουν να τους πάρει το σπίτι τράπεζα, η παραχώρηση της παραλίας με το καινούργιο νομοσχέδιο, η τσιμεντοποίηση και τα λουκέτα στα μαγαζιά, όλα αυτά στην αιώγλωσσα τους γουρού και των παπαγαλακιών που τον στηρίζουν ονομάζονται χρηστή διαχείριση. Ο γουρός δεν είναι απλώς η επιλογή του πολιτικού συστήματος της συγκυβέρνησης. Είναι πολύ περισσότερο ο εκλεκτός των ολιγαρχών του χρήματος. Του Λάτσι, του Βαρδινογιάννη, του Νιάρχου, του Μπόμπολα, του Μελισανίδη, που περιμένουν να υλοποιήσουν την επόμενη πενταετία τα σχέδιά τους. Για μια Αττική, με μια εργατική τάξη άνεργη και ποταγμένη, που δεν θα της ανήκει πια τίποτα και θα είναι αναγκασμένη να δουλεύει για όσα και αν της δίνουν, χωρίς αξιοπρέπεια.
για ιδιωτικές επενδύσεις που θα γίνουν όμως με τα δικά μας χρήματα. Τα φαρονικά μολ που θα καταστρέψουν τις τοπικές αγορές και τις δουλειές. Τις βιομηχανίες κατανάλωσης πολιτισμού σαν το Δέλτα Φαλήρου του Νιάρχου. Την παράδοση όλου του παραλιακού μετόπου στους βιομηχανούς του τουρισμού. Με ψηλούς φράχτες πίσω από τους οποίους θα βλέπουμε όλοι εμείς τη θάλασσα. Τα τεράστια εργοστάσια σκουπιδιών στη Φυλή, την Κερατέα και το Γραμματικό. Την ιδιωτικοποίηση του νερού, του λιμανιού και κάθε δημόσιας υποδομής. Αυτή την πολιτική εκφράζει σήμερα ο Σγουρός. Με την τυπική στήριξη του ΠΑΣΟΚ, αλλά και την ουσιαστική στήριξη της Νέας Δημοκρατίας του Σαμαρά και όλων των δυνάμεων του συστήματος. Είναι ο κατεξοχήν εκπρόσωπος μαζί με τον Κουμουτσάκο της μνημονιακής λογικής και της εξυπηρέτησης των επιχειρηματιών. Όχι μόνο των μεγάλων επιχειρηματιών, αλλά και μια σειρά από δημάρχους που αναπαράγουν το πελατειακό κράτος με τοπικούς μικροεργολάβους. Όλοι αυτοί αντιπροσωπεύουν στο παρελθόν και πρέπει να φύγουν. Μαζί με την κυβέρνηση της κοινωνικής καταστροφής, τον Σαμαρά, τον Βενιζέλο και την παρέα τους. Όχι λαού, σε σήκω μας παντού, να ρίξουμε κυβέρνηση και του νου του. Όχι λαού, σε σήκω μας παντού, να ρίξουμε κυβέρνηση και του νου του. Σήμερα δύο δρόμοι ανοίγονται μπροστά μας. Ο ένας είναι αυτός που μας προτείνουν ως το μόνο ρεαλιστικό. Το ξεπέρασμα της καπιταλιστικής κρίσης από πάνω μας. Μέσα από την κοινωνική καταστροφή των εργαζόμενων, της νεολαίας και του λαού. Αυτός ο δρόμος περνάει μέσα από την παραμονή στη φυλακή των μνημονίων, του χρέους, του ευρώ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Περνάει μέσα από τον αυταρχισμό στους τόπους δουλειάς, από την ένταση της κρατικής καταστολής, από τη μετατροπή της Αττικής σε μια τεράστια απαγορευμένη ζώνη, από τη φασιστική και την ναζιστική βία. Είναι ο δρόμος της φτώχειας, της ανεργίας, του ολοκληρωτισμού, της Ευρωπαϊκής Ένωσης που μιλάει για τη δημοκρατία ενώ την ίδια ώρα συνεργάζεται με τους φασίστες στην Ουκρανία. Της Ευρωπαϊκής Ένωσης που τολμά να μιλάει για προστασία ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την ίδια ώρα έχει μετατρέψει τη Μεσόγειο σε υγρό τάφο προσφύγων και μεταναστών. Της Ευρωπαϊκής Ένωσης που μιλάει για την προστασία του περιβάλλοντος και την ίδια ώρα χρηματοδοτεί το έγκλημα της Φυλής, την ιδιωτικοποίηση και τη ζημιτοποίηση της παραλίας. Εμείς λέμε ότι υπάρχει ένας άλλος δρόμος και μπορούμε να τον βαδίσουμε. Με διαγραφή του χρέους που το έχουμε πληρώσει δύο και τρεις φορές, ώστε ο κοινωνικός πλούτος που παράγεται σε αυτή τη χώρα να πηγαίνει στα σχολεία, στα νοσοκομεία, στα κοινωνικά αγαθά και στον πολιτισμό και όχι στα κέρδη των τραπεζιτών. Με έξοδο από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωζώνη. Όχι ως δρόμο απομόνωσης, ως δρόμο ισότιμης διεθνιστικής συνεργασίας με τους λαούς και τα κινήματα στην Ευρώπη, τα Βαλκάνια και τη Μεσόγειο. Με εθνικοποίηση των τραπεζών που τις έχουμε πληρώσει με τον ιδρώτα μας για να παρουσιάζονται ως δίθεν ιδιωτικές. Και αυτό θα είναι και το δρόμο και για τη διαγραφή του ιδιωτικού χρέους των οικοκυριών, των εργατικών και λαϊκών οικογενειών και των ανέργων. Με εθνικοποίηση μεγάλων επιχειρήσεων και επιχειρήσεων που κλείνουν για να λειτουργούν με εργατικό έλεγχο. Για να ανοίξει ένας δρόμος πραγματικής δημοκρατίας που θα επιτρέψει στην εργαζόμενη πλειοψηφία να μπει μπροστά και να αξιοποιήσει με βάση τον δημοκρατικό κοινωνικό σχεδιασμό τις συλλογικές παραγωγικές δυνατότητες που έχει αυτός ο τόπος προς όφελος των πολλών και όχι των λίγων. Μας λένε ότι αυτό είναι καταστροφή. Έτσι έλεγαν και πριν από τρία χρόνια. Μας φόβησαν ότι θα ακολουθήσει η κοινωνική καταστροφή. Ότι δεν θα έχουμε πετρέλαιο, ότι δεν θα έχουμε φάρμακα, ότι δεν θα έχουμε σχολεία και νοσοκομεία. Ότι η τροφή θα γίνει είδος πολυτελείας αν διαγράψουμε το χρέος και φύγουμε από το ευρώ. Και όλα αυτά τα έκαναν αυτοί, ξεκινώντας από το Καστελόριζο. Μας λένε ότι δεν γίνεται. Ότι δεν μπορούμε να διαφεντέψουμε τις τύχες μας χωρίς τους ειδικούς της πολιτικής. Τους απαντάμε ότι μπορούμε. Μπορούμε χωρίς το σάπιο πολιτικό σκηνικό τους. Το απέδειξε η ΕΡΤ, που έγινε πραγματικά δημόσια ενημέρωση όταν απαλλάχθηκε από το σκάνδαλο γης κυβερνητικούς κυφήνες. Και όταν πήραν οι εργαζόμενοι την κατάσταση στα χέρια τους. Το δείχνει η ΒΙΟΜΕ. Το δείχνουν οι συνεταιρισμοί. Το δείχνουν οι εργατικές λέσχες. Το δείχνει η εργατική αλληλεγγύη. Μας λένε ουτοπιστές. Και τι είναι ρεαλισμός? Να πληρώνουμε 211 δις στις τράπεζες και αυτές να παραμένουν ιδιωτικές. Τι είναι ρεαλισμός? Να απολύονται εργαζόμενοι και την ίδια ώρα να χαρίζονται δις πρόστιμα στο λάτσι. Τι είναι ρεαλισμός? Να μην έχουν ρεύμα και νερό οι μισές οικογένειες στην Αττική, επειδή η Ευρωπαϊκή Ένωση ζητάει την ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ και της ΕΙΔΑΠ. Τι είναι ρεαλισμός? Σε μια χώρα που το κατακεφαλή ΑΕΠ είναι 1.600 ευρώ ανά άτομο το μήνα, οι τετραμελείς οικογένειες να ζουν με 500 ευρώ σύνολο για να βγατένουν τα κέρδη του νιάρχου. Αυτό είναι ρεαλισμός? Είναι ρεαλισμός να συνηθίσουμε το θάνατο, την ανέχεια και τη σιωπή? Όχι. Αν αυτό είναι ρεαλισμός, ναι, είμαστε ουτοπιστές. Μας λένε ότι δεν μπορούμε. Η αλήθεια είναι ότι τρέμουν. Γιατί ξέρουν ότι είναι ανίσχυροι μπροστά στον εργαζόμενο λαό.
είναι ανήμποροι μπροστά σε ένα παλαϊκό ξεσηκωμό που θα τους ανατρέψει. Αυτός ο λαός που κάθε μέρα λιδωρούν και κοροϊδεύουν είναι αυτός που έχει τη δύναμη στα χέρια του. Αυτός που μπορεί να επιβάλλει έναν άλλο δρόμο. Το δρόμο του παλαϊκού ξεσηκωμού και της ανατροπής της επίθεσης. Ένα δρόμο αλλαγών. Ένα δρόμο που μπορεί να ανοίξει δρόμο στην ελπίδα. Που θα φέρει τις δυνάμεις της εργασίας, της δημιουργίας και του πολιτισμού στο τιμόνι. Αυτός ο δρόμος έχει ανάγκη από ένα ρωμαλαίο και ταξικά ανασυγκροτημένο εργατικό κίνημα. Έχει ανάγκη από εκτεταμένες μορφές αυτοοργάνωσης του λαού. Με επέκταση του εργατικού ελέγχου σε όλη την κοινωνία και αυτή είναι η πραγματική λαϊκή αυτοδιοίκηση. Και όχι τα περιφερειακά συμβούλια του Καλλικράτη. Και πάνω απ' όλα έχει ανάγκη αυτός ο δρόμος μια ενισχυμένη αντικαπιταλιστική, ανυπόταχτη, ενωτική αριστερά. Την αριστερά που το πάει μέχρι τέλους. Που δεν φοβάται να τα βάλει με την ΕΕ και το ευρώ. Που δεν αποδέχεται ως δεδομένο το χρέος. Που δεν καλλιεργεί χαμηλές προσδοκίες λέγοντας ήδη μισόλογο για το ποιον το πρόγραμμά της και ποια είναι η αποκατάσταση των μισθών που θα έρθει μετά. Που δεν περιχαρακώνεται, δεν το παίζει αυθεντία και δεν μεταφέρει στο επέκεινα κάθε στόχο πάλης. Μια αριστερά που αναγνωρίζει την πραγματικότητα των δύο κόσμων που εκτείνεται μπροστά μας, της κοινωνίας των δύο τρίτων και παίρνει θέση. Και η θέση που παίρνει είναι στο πέραμα, εκεί που περιμένουν οι άνεργοι σεξ το πρωί. Δεν είναι το βράδυ με τον αρχιμπράβο των εργοδοτών. Της αριστεράς που μέλημά της δεν οργανώσει την πάλη ενάντια στο μαρινάκι της ομοίους του και όχι να συντρώει μαζί του το βράδυ και να του προσφέρει γέφυρες. Από αυτή την αριστερά προερχόμαστε. Που δεν βλέπει τη δύναμή της στις καρέκλες των περιφερειακών συμβουλίων, αλλά στους δρόμους της ανατροπής. Με την αριστερά της ανατροπής για της επανάστασης της νέας εποχής. Με την αριστερά της ανατροπής για της επανάστασης της νέας εποχής. Μόνο τα κινήματα μπορούν να επιβάλλουν έναν άλλο δρόμο. Ένα μαζικό κίνημα με ανεξάρτητα λαϊκά όργανα, συνελεύσεις βάσει της γειτονιές, επιτροπές αγώνα και συντονιστικά, εργατικές λέσχες και κοινωνικά κέντρα που θα αγωνίζονται ενάντια στους θεσμούς του Καλλικράτη και θα επιβάλλουν τις εργατικές και λαϊκές διεκδικήσεις. Θα οικοδομούν την αλληλεγγύη των από τα κάτω, κόντρα σε λογικές φιλανθρωπίας και θα συμβάλλουν στη μάχη για τη λαϊκή επιβίωση. Θα απαιτούν κοινωνική ευημερία, που δεν είναι η έξοδος στις αγορές του Σαμαρά και του Βενιζέλου, αλλά είναι μια κοινωνία που κανείς δεν θα πεινάει και κανένα παιδί δεν θα διαβάζει με κερί. Για να σταματήσει η Αττική να είναι το βομβαρδισμένο τοπίο των μνημονιακών πολιτικών, να ξαναγίνει η Αττική του συλλογικού αγώνα για ένα καλύτερο αύριο. Μόνο με κινήματα μπορούμε να κερδίσουμε να καταργηθεί ο Καλλικράτης και το παρατηρητήριο οικονομικής αυτοτέλειας στον ΟΤΑ. Να στηριχτούν οι δημόσιες κοινωνικές δομές με πραγματικές προσλήψεις του ΟΤΑ και όχι απολύσεις. Να γίνει το πρώην αεροδρόμιο του ελληνικού πάρκο φυσικού πρασίνου, πάρκο όλου του λαού της Αττικής και όχι του κεφαλαίου. Να μην ιδιωτικοποιηθεί το λιμάνι του Πειραιά, το νερό, ο δασικός πλούτος. Να παραμείνουν οι παραλίες ελεύθερες για όλους, να γκρεμιστούν οι αυθαίρετες κατασκευές στις παραλίες και όχι να δοθούν νομιμοποιημένοι οι φράχτες. Να επιβληθεί η δημόσια διαχείριση των σκουπιδιών με διαλογή στην πηγή ανακύκλωση, διαφύλαξη των μόνιμων θέσεων εργασίας και προστασία του περιβάλλοντος. Με δημόσιες ποιοτικές δωρεάν συγκοινωνίες, με πυκνά δρομολόγια και δημόσια μέσα μεταφοράς για όλους. Για να πούμε όχι στην τσιμεντοποίηση, την κοιτοποίηση, την αστυνομοκρατία και την καταστολή. Για ελεύθερους δημόσιους χώρους και χώρους πρασίνου. Για να συνεχιστεί η καθημερινή πάλι ενάντια στο φασισμό, να διώξουμε τις φασίστες Χρυσής Αυγής από κάθε γειτονιά, κάθε χώρο δουλειάς, κάθε συνδικάτο, κάθε σχολείο και σχολή. Για πολιτισμό και αθλητισμό, στον οποίο θα έχουν πρόσβαση όλοι οι κάτοικοι της Αττικής. Για να ανοίξει ο δρόμος για ένα τέτοιο κίνημα, σας ζητάμε να ενισχύσετε την αριστερά της ανατροπής. Η αντικαπιταλιστική ανατροπή, αυτά τα 4 χρόνια δεν έλειψε από κανέναν αγώνα. Βρεθήκαμε σε όλες τις απεργίες, τις διαδηλώσεις, τις συγκρούσεις. Στηρίξαμε τις καταλήψεις και τα κινήματα ανυπακοής. Βάλαμε πλάτη στην αλληλεγγύη. Στην Κερατέα ήμασταν εκεί. Στην Καλλιβουργία και στα εργοστάσια που έκλεισαν ήμασταν εκεί. Στο Περιφερειακό Συμβούλιο αντισταθήκαμε. Προσπαθήσαμε να προτείνουμε αυτά που αποφάσισε το κίνημα. Επιμείναμε στον δρόμο της κοινής δράσης και του αγωνιστικού συντονισμού της αριστεράς. Το ψηφοδέλτιο της αντικαπιταλιστικής ανατροπής, και είμαστε περήφανοι γι' αυτό, αποτελείται από ανθρώπους του αγώνα. Από τα συνδικάτα, από το κίνημα νεολαίας, από τα τοπικά κινήματα, από τα κινήματα αλληλεγγύης, από τη μαχόμενη διανόηση. Τη μισθολογική υποβάθμιση, την επισφάλεια, την ανεργία. Οι άνθρωποι που είναι στο ψηφοδέλτιο τους έχουν μειώσει το πετσί τους. Δεν τις συζητάνε σαν να αφορούν κάποιους άλλους. Όμως έχουμε βιώσει και την αυτοπεποίθηση που φέρνει ο συλλογικός αγώνας και ο δρόμος. Δεν κατεβαίνουμε σε εκλογές για να εκπροσωπήσουμε, αλλά για να συστρατευτούμε στον κοινό αγώνα για την ανατροπή.
γιατί σήμερα περισσότερο παρά ποτέ χρειαζόμαστε μια άλλη αριστερά. Εκείνη την αριστερά που μπορεί να είναι η ραχοκοκαλιά του πανεργατικού κινήματος και ξεσηκωμού. Η αριστερά που θα βολιάσει το κίνημα με στόχους και πρόγραμμα ανατροπής. Που θα βάλει στο στόχαστρο της στην Ευρωπαϊκή Ένωση το κεφάλαιο, το πολιτικό σύστημα. Που δεν θα ζητάει απλώς να εκπροσωπήσει εκλογικά την οργή, αλλά θα είναι δύναμη μετασχηματισμού. Θα μετασχηματίζει την οργή σε κίνημα ανατροπής και συλλογικής δημιουργίας μιας νέας κοινωνικής οργάνωσης προς όφελος των εργαζόμενων και του λαού. Σε αυτή τη μετοπική αριστερά, του αναγκαίου προγράμματος για ρήξη με το ευρώ και την ΕΕ, του εργατικού ελέγχου και του νικηφόρου παλαϊκού ξεσηκωμού, θέλουμε να συμβάλλουμε. Και ξέρουμε ότι σε αυτή την αναζήτηση δεν είμαστε μόνοι. Αγωνιστές από τη βάση των κομμάτων της αριστεράς, ρεύματα αριστερής αναζήτησης, μαχητικές πρωτοπορίες από τα κοινωνικά κινήματα μοιράζονται τους ίδιους στόχους. Επιμένουμε στον δρόμο της μετοπικής συμπόρευσης για την αριστερά της ρήξης και της ανατροπής. Γι' αυτό και σήμερα απευθυνόμαστε πρώτα απ' όλα σε όλες τις αγωνίστρες και σε όλους τους αγωνιστές του εργατικού και νεολιβυστικού κινήματος με τους οποίους συναντηθήκαμε στις απεργίες, στις καταλήψεις, στη μάχη στα διόδια, στις πλατείες, στο λιμάνι της Οργής, στην Κερατέα. Απευθυνόμαστε σε όλους αυτούς που αγωνίζονται στις γειτονιές της Αττικής ενάντια στην επιχειρηματική μετάλλαξη του τοπικού κράτους, ενάντια στην οικολογική καταστροφή. Απευθυνόμαστε σε όλους τους κατοίκους της Αττικής που πλήττονται από αυτή την πολιτική και καταλαβαίνουν ότι μια άλλη διαχείριση της ίδιας φτώχειας δεν τους χωράει. Σε όλους εκείνους που καταλαβαίνουν ότι μπορούμε να πάρουμε την κατάσταση στα δικά μας χέρια. Απευθυνόμαστε σε όσους παράγουν πολιτισμό και αγωνίζονται για έναν άλλο πολιτισμό ακόμα και μέσα στα αποκαίδια της κρίσης. Ακόμα και μέσα στα σκουπίδια. Απευθυνόμαστε σε όλους τους αγωνιστές που συνειδητοποιούν την ανάγκη για μια αριστερά που θα είναι πραγματική δύναμη ρήξης και ανατροπής, αντίπαλο δέος στο σύστημα της εκμετάλλευσης και της καταπίεσης και όχι εναλλακτική λύση γι' αυτό. Γιατί από αυτή τη μάχη πρέπει να βγούμε νικητές. Δεν μπορούμε να αφήσουμε την απελπισία να κυριαρχήσει. Το χρωστάμε σε εμάς, το χρωστάμε στα παιδιά μας, το χρωστάμε σε αυτούς που αγωνίστηκαν πριν από εμάς. Χρωστάμε ένα μέλλον ελπίδας. Με το μυαλό στις ανάγκες μας και την καρδιά στα όνειρά μας, μπορούμε να πάμε μπρος για την ανατροπή, για την Αττική της ανατροπής και της ελπίδας. Στις 18 Μάη δίνουμε το μήνυμα. Στη συγκέντρωση